Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στις 18 Αυγούστου του 2013, πραγματοποιήθηκε η μεγάλη γιορτή Σίκου στον Πολύλοφο Μεσσηνίας. Πετάξαμε από Θεσσαλονίκη, καταλαμβάναμε απευθείας πτήση της Astra Airlines και βρεθήκαμε στο χωριό για τη μεγάλη γιορτή. Πλησιάζοντας το χωριό, βλέπεις παντού λόφους γεμάτους σικές. Και αυτή την εποχή, τέλη Αυγούστου, οι σικές είναι γεμάτες σίκα. Γεια, ευτύχη και πώς σε λένε? Γιώργο. Ο Γιώργος, είμαστε εδώ στη γιορτή του Σίκου. Ετοιμαζόμαστε, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Γίνεται το sound check. Ένα, δύο. Ωραία, σε λίγο ξεκινάει η γιορτή Σίκου στο Πολύλοφο, 12η γιορτή Σίκου. Εδώ έχει άπειρα γλυκά με σίκο, τσουρέκι, τάρτα, κέικ, γλυκά ξυκαλάκι και άλλο κέικ, τέλειο. Γεια, ευτύχησα εδώ, βρίσκομαι στην γιορτή Σίκου στον Πολύλοφο Μεσσηνίας. Είναι 18 Αυγούστου 2013, η 12η γιορτή Σίκου. Περάσουμε τέλεια, πάμε να δούμε τι παίζει. Ευτύχη, τι έγινε. Γεια σας, τι κάνετε. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Ναι. Ο κόσμος έχει έρθει, ξεκινάει η γιορτή Σίκου και ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει μια τέτοια γιορτή είναι τρώγοντας ένα φρέσκο σίκο που το βρήκαμε εδώ γύρω, είναι γεμάτο σικές. Τέλειο. Τι κοιτάζετε, μήπως πού. Έλα ρε Γιώργο. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Εδώ είναι το φαγητό, έχει γουρνοπούλες, ή μάλλον γουρνοπούλες. Σαλατίτσα. Ναι, ναι, πετυράκι. Και εδώ έχει σουβλάκια. Thank you.
κόσμος έχει έρθει, σε λίγο ξεκινάμε. Άπειρος κόσμος. Γιορτή Σίκου, είναι θεσμός, 12 χρόνια γίνεται. Εδώ, στο Πολύλοφο Μεσσηνίας. Ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου αλλά και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ότι όλη αυτή η εργασία, όλο αυτό το αποτέλεσμα έρευση ποιότητας αυτό ο ανταγωνισμός είναι μεγάλο, ειδικά από τη γείτονα Τουρκία. Είναι ομιλίες τώρα. Ταυτόχρονα θα πρέπει το Υπουργείο να ασχοληθεί πολύ. Μια καλή βραδιά, να έχουμε μια καλή χρονιά για τους συνάδελφους οικοπαραγωγούς και να ευτυχίσουμε με τον Ευτύχη και με τους αξιόλογους καλλιτέχνες που έχουμε απόψε κοντά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι σε όλους όσους μας θυμάτε με την παρουσία σας. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Ευτύχη, παρακαλώ να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Πριν ξεκινήσω, Ευτύχη, να σας πω λίγο ότι έχουμε μαζί τον Γεράσιμο Ανδρεάτο για τη συνέχεια, τη Σοφία Παπάζογλου, τον Μίτζα Τάκη και τη Μαρία Μαυρομάτη. Ευχαριστώ. Ωραία, θα πούμε, θα σας πω δύο τραγούδια, δύο! Και το ένα είναι από την κουζίνα της μαμάς, γιατί περισσότεροι από εσάς με γνωρίσατε από την εκπομπή κουζίνα της μαμάς που πηγαίναμε σε πόλεις και χωριά και μαγειρεύαμε ωραίες συνταγές. Και το τραγούδι της εκπομπής ήταν ένα που πήγαινε κάπως έτσι, έλεγε. Έφυγα και πάλι για μέρη μακρινά να δοκιμάσω συνταγές καινούρια φαγητά. Άφησα την πόλη και πήρα τα χωριά. Ήρθα στο Πολύλοφο για να δει πια βραδιά. Που τραγουδήσαμε 2-3 φορές και χθες και θέλω να τα φωνάξω να τραγουδήσουν και αυτά μαζί μου. Γιατί μου αρέσει να τραγουδάω μόνο μου. Λοιπόν, ελάτε παιδιά, ελάτε. Και τα παιδιά ζωγράψαν και ωραίες ζωγραφιές που τις βάλαμε στην είσοδο, δεν ξέρω αν τις είδατε. Θέλω να ανέβετε πάνω μου πώς. Αν πει ο κόσμος να ανέβουν πάνω τα παιδιά θα ανέβουνε. Για να ακούσω ένα χειροκρότημα για τα παιδιά. Έτσι, μπράβο. Κοιτάξτε, πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις και να τις θυμούνται πάρα πολύ. Γιατί είναι αυτά που αύριο μεθαύριο θα διοργανώνουν αυτές τις εκδηλώσεις. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με όλο αυτό το πρωτογενή τομέα, με τα προϊόντα κάθε περιοχής. Και αν είναι και μόνο για διακοπές εδώ το καλοκαίρι, να βοηθάνε. Αυτή η εποχή είναι τέλεια εποχή, μπορεί να πάμε να μαζέψουν και αυτή μερικά σίγα. Ναι, ελάτε.
και φυσικά να συμμετέχει σήμερα εδώ στην εκδήλωση. Ωραία! Λοιπόν, αυτό τραγούδι λέγεται Πού είσαι και είναι αφιερωμένο σε όλους σας. Λέει έφαγα τον κόσμο όλο να σε βρω, επειδή μερικές φορές νομίζουμε ότι πεινάμε για φαγητό, αλλά δεν πεινάμε για φαγητό, πεινάμε για αγάπη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ψάχνουμε, νομίζουμε ότι κάτι μας λείπει, αλλά μας λείπει πάνω απ' όλα η αγάπη. Και αγάπη τι σημαίνει? Πώς είμαστε σήμερα εδώ με τους φίλους μας, την οικογένειά μας, τους αγαπημένους μας? Είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Είναι το πιο σημαντικό. Μην ξεχνάτε αυτό το πράγμα, ιδίως σε αυτήν την εποχή που είναι δύσκολα τα πράγματα. Ότι το πιο σημαντικό είναι να είμαστε αγαπημένοι και να νιώθουμε μέσα αγάπη. Και οποιοδήποτε πρόβλημα νικέται με την αγάπη, κυρίως ο φόβος του αγνώστου κτλ. Το νικάμε με την αγάπη. Λοιπόν, να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε το τραγούδι. Είμαστε έτοιμοι. Τέλεια. Θέλετε να πούμε ένα γεια! Λοιπόν, να είστε όλοι πάρα μα πάρα πολύ καλά! Γεια σας! Δεν σου δίνει, δεν σου δίνει,
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, τέλεια. Γεια σας. Ευχαριστείς, καρακανάλι. Τι βγάζει. Ναι, λέω γεια. Πείτε ένα γεια. Γεια, γεια σου. Πώς καλά. Πού είσαι. Να πάμε από τη Μεσίνη. Από τη Μεσίνη, ωραία. Παπορακί του Μπουρνόβα και καρότσα της στεριάς. Πόσα τα λιράγι ομορφιά και τα δικά σου καλή. Τάσο, πες ένα γεια. Γεια. Γεια, ο Τάσος. Για πες το κανάλι σου είναι. Το EFX Studio, Entertainment FX Studio. EFX Studio, που κάνει ωραία εφέ. Είναι η ουρά για τα σουβλάκια. Τέλεια! Στο τι ωραία τρώνε! Και αξίζει τόσο γρήγορα τη άλλη, έτσι είναι το. Τα καλύτερα! Πάρε και το μωρό μας, ναι! Ωχ, γεια! Όπως κοιμάται το μωρό, έτσι κοιμάται και το. Λοιπόν, απόψε να πρέπει εμείς να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να περάσετε καλά, αλλά και εσείς να συμμετέχετε στο χορό, σε λίγο. Λοιπόν, αυτά από εδώ, να είστε καλά, φιλιά πολλά! Γεια! Yeah!